Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ξεκινάμε λέγοντας το εξής. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη να αποσύρει τα ελληνικά στρατεύματα από την εμπλοκή. Υπόλογοι επίσης είναι όλοι όσοι κυβέρνησαν, όλοι όσοι συντάσσονται πίσω από την ανάπτυξη των μονοπωλίων, την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη Συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι όσοι έχουν επιτρέψει και στηρίξει τη δημιουργία ξένων βάσεων που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο δυτικών φωνιάδων, αλλά και στόχο ανατολικών φωνιάδων. Ο λαός να μην πληρώσει το μάρμαρο. Κανένας λαός να μην πληρώσει. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ σας απευθύνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους σας, στα σωματεία σας, στα εργατικά κέντρα, στις ομοσπονδίες, σε κάθε εργαζόμενο που αντιστέκεται καθημερινά και αγωνίζεται για να βελτιώσει τη ζωή του, τις συνθήκες εργασίες, τη ζωή των παιδιών του. 26 μήνες είμαστε στον δρόμο, αγωνιζόμαστε για να μην ιδιωτικοποιηθεί, για να μην κλείσει η μοναδική βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη που παράγει σιδρονικέλιο. Αγωνιζόμαστε για να μην χάσουμε τις δουλειές μας, τα σπίτια μας, να είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς μισθούς, δικαιώματα, να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. 26 μήνες είναι σκληρή η επίθεση που έχουμε δεχτεί. Είναι πολλές φορές που η μπουνιά στο στομάχι που μας έδωσαν μας δίπλωσε. Αλλά ήσασταν εσείς, η αλληλεγγύη σας, το χέρι που σφιχτά μας πιάνατε και ξανά σηκωνόμασταν. Τα καταφέραμε. Είμαστε ήδη νικητές. Η κυβέρνηση, όσοι προσπάθειες και να έκανε, δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ, να μας βγάλει από τις δουλειές μας και από τα σπίτια μας. Φτάσαμε στο τελευταίο γύρο και είμαστε στο ρίγκ, όρθιοι, και κοιτάμε κατάματα αυτούς που κυβερνούν και τα συμφέροντα που υπερασπίζονται. Το νοκάουτ που επιδίωκε 24 μήνες δεν το πήρε. Τώρα ο αγώνας είναι των εργαζομένων και θα κρυθεί στα σημεία. 18 Φλεβάρι ήρθαν οι ομαδικές απολύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Στόχος είναι να τον εξαντλήσουμε και αυτόν τον χρόνο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση να κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Τη δουλειά μας να μην τους χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ από το μόχθο μας, από το αίμα και το υδρότα μας. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μεγάλη παρακαταθήκη για όλους μας, για όλη την εργατική τάξη. Δεν είναι μια συγκέντρωση αλληλεγγύης. Είναι μια συγκέντρωση κοινού αγώνα ενάντια στο κοινό πρόβλημα, στις πολιτικές που μας τσακίζουν τη ζωή μέσα από τις δυσβάχτακτες αυξήσεις, την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, το κλείσιμο εργοστασίων, την επιβολή εργασιακού μεσαίωνα. Η πράσινη μετάβαση, τα πράσινα άλογα και κολοκύθια είναι δισεκατομμύρια για τους λίγους. Ενεργειακή φτώχεια όμως για τους παλούς. Ανεργία για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, της ΔΕΗ και πολλούς των πετρελαίων Καβάλας. Η ακρίβεια στα προϊόντα είναι δισεκατομμύρια για τους λίγους. Για τους εργάτες της Κόσκο όμως που τα φορτώνουν και τα ξεφορτώνουν είναι σκληρή δουλειά χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς δικαιώματα. Όλοι μιλούν για τις μπαταρίες, για την ηλεκτροκίνηση και η κυβέρνηση μας λέει ότι η ΛΑΡΚΟ δεν είναι βιώσιμη. Οι αγρότες μας είναι στους δρόμους, απαιτούν φθηνά εφόδια, αλλά οι συνάδελφοι στα λοιπάσματα Καβάλας νιώθουν τι σημαίνει απόλυση. Άλλωστε, δεν έχουμε εμείς οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, δεν έχουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τη μάχη μέχρι στο τέλος. Άλλωστε, δεν έχουμε ούτε που να πάμε
ούτε και ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Από τα 14 μας μάθαν τη φωτιά, το σίδερο. Από την κούνια μας γνωρίζουμε, έχουμε γευτεί τη μουτζούρα της Λάρκο. Από τη Λάρκο έχουμε κουβαλήσει στην πλάτη μας δεκάδες συναδέλφους με τιμές ηρώων, γιατί τέτοιοι ήταν ήρωες, υπερασπιστές της ζωής. Συναδέλφους που χτύπησαν την κάρτα στην είσοδο και ποτέ στην έξοδο. Συναδέλφους που πέθαναν νέοι, ταλαιπωρημένοι από επαγγελματικές ασθένειες. Η τέχνη αυτή, για να τη μάθουμε, για να αποκτήσουμε την εμπειρία του ηφαίστου, για να μάθουμε τη φωτιά, το αμόνι, το σφυρί και το σίδερο, την έχουμε πληρώσει με τη ζωή μας. Γι' αυτό είναι η ζωή μας και γι' αυτό δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να πάρει τη ζωή μας. Μολόν λαβέ, εφιάλτη στην εργατική τάξη δεν θα βρουν. Απ' τις εργασίες μας θα βγούμε συνταξιούχοι με το κεφάλι ψηλά. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλά. Το χώμα ατσάλι, άδικα καρτερούν. Είμαστε ζωντανοί γιατί έχουμε τη ζωή πολύ, μα πάρα πολύ αγαπήσει. Με δίψα και αγάπη για τη ζωή, κρατώντας τα παιδιά μας από το χέρι, τιμώντας τα μάρμαρα στα νεκροταφεία μας, με ενότητα και αγώνα συνεχίζουμε. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ζήτω η εργατική τάξη! Αλληλεγγύη στους καθημερινούς αγώνες της! Θα νικήσουμε με τη νίκη!